Άφοβα θα μπορούν να πίνουν νερό οι κάτοικοι της Νέας Κύου, αφού τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το νερό που έρχεται από τις πηγές της Αμιμόνης ήταν πολύ καλά. Είχα πει και πριν από λίγο διάστημα ότι είμαστε προσεκτικοί σε αυτό το ζήτημα, γιατί θέλαμε να είμαστε σίγουροι για να πούμε επίσημα κάποια πράγματα όταν πρόκειται για θέματα δημόσιας υγείας, και πρέπει να είμαστε εκεί πάρα πολύ σοβαροί. Χαιρόμαστε βέβαια που η τελευταία ανακοίνωση που κάνουμε σαν Δήμος Νέας Κύου είναι μια ανακοίνωση αισιόδοξη, και αυτό αν θέλετε είναι και συμβολικό για την παραπέρα πορεία και του τόπου μας. Θέλουμε να ανακοινώσουμε επίσημα, μετά από τα αποτελέσματα τα οποία πλέον έχουμε στη διάθεσή μας τις αναλύσεις του νερού, ότι η Νέα Κύος, οι πολίτες της Νέας Κύου μπορούν να πίνουν άφοβα νερό. Το νερό το οποίο εξασφαλίσαμε από το έργο το οποίο πρόσφατα ολοκληρώθηκε, σύνδεση δηλαδή της σύνδρευσης της Νέας Κύου με τις πηγές της Αμιμόνης και της Λέρνης, το νερό αυτό είναι εξαιρετικής ποιότητας και μπορεί πλέον να το χρησιμοποιεί για κάθε χρήση άφοβα ο κάθε πολίτης και κάτοικος της Νέας Κύου. Ήταν ένα έργο σημαντικό, ένα έργο που στήχησε πάνω από 70.000 ευρώ. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Δημοτική Επιχείρηση Σύνδρευσης Αποχέτευσης Νέας Κύου, η οποία συνέβαλε αποφασιστικά στην χρηματοδότηση και στην υλοποίηση αυτού του έργου. Ήταν ένα έργο το οποίο εκτιμήσαμε ότι είναι άμεσης προτεραιότητας, και στόχος μας ήταν, φεύγοντας από τον Δήμο αυτό, να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύ σημαντικό αγαθό για τους πολίτες μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που τα καταφέραμε και που μπορούμε τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί ξέρετε οι συνθήκες αλλάζουν και πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί με το νερό και να κάνουμε συνεχείς αναλύσεις. Επί του παρόντος όμως, το έργο το οποίο ολοκληρώθηκε απέδωσε στο επιθυμητό αποτέλεσμα και μπορεί η Νέα Κύος άφοβα από σήμερα να πίνει και να χρησιμοποιεί το νερό.